κάνει ένα συμβούλιο κάποτε ο αρχηγός, ο Αιωσφόρος, με τα δαιμόνια. Υπάρχουν και εκεί ιεραρχίες, ξέρετε, όπως υπάρχει και στο στρατό και παντού. Και κάλεσε εκεί τα δαιμόνια να βρούνε τρόπους με τι τρόπο θα κολλάζουν περισσότερο τους ανθρώπους. Και πήρανε λόγο οι αξιωματικοί. Οι αξιωματικοί πρώτα, ξέρω εγώ. Έλεγε ο ένας, ξέρω εγώ, να βάλουμε τους ανθρώπους να μαλώνουν. Ο ένας έλεγε να τους βάλουμε να πολεμάνε μεταξύ τους. Ο ένας έλεγε, ο άλλος έλεγε να χωρίζουν οι άνθρωποι τα ζευγάρια. Ο άλλος έλεγε να τους λέμε να σκοτώνουν τα παιδιά τους με τις εκτρώσεις. Χίλια δύο πράγματα. Και ήταν ένα δαιμονάκι που δεν μιλούσε, ένα μικρό εκεί στην εικόνα. Αφού τελειώσαν οι μεγάλοι, λέει ο αρχηγός, είδε τον μικρό, εσύ λέει από εκεί κάτω, λέει, τι έχεις να μας πεις. Και λέει αυτός, εγώ λέει, ναι μεν, άκουσα λέει αυτά που είπανε, μπορεί να είναι και καλά, ξέρω εγώ, αλλά λέει, τα καλύτερα έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, τι ξέρεις εσύ να μας πεις. Σήκω πάνω να μας πεις. Λέει, εγώ λέω, γιατί ένας άλλος μεγάλος είπε, να λέμε και ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι δεν υπάρχει κόλαση, παράδεισος, ξέρω, διάφορα πράγματα. Και σηκώθηκε αυτός και λέει, εγώ λέω, να πούμε στους ανθρώπους ότι υπάρχει και Θεός, ότι υπάρχει κόλαση, ότι υπάρχει παράδεισος, γιατί αυτά λέει, θα τα μάθουν από τις γραφές τους. Αλλά λέει, να τους λέμε ότι έχουν χρόνο, έχουν καιρό, την αναβολή. Ότι ναι, όλα αυτά υπάρχουν, αλλά έχετε χρόνο. Μια άλλη φορά, τώρα είσαστε απασχολημένοι, ξέρω εγώ. Και εφαρμόζει αυτό το σύστημα, μέχρι σήμερα. Όσοι από εσάς εδώ που βρίσκεστε, τις προφάσεις τις άκουσα μόλις ήρθα στο μοναστήρι, εσείς γιατί δεν εξουσιαστήκατε. Να ξέρεις, δεν είχαμε αυτό, επειδή θέλαμε να έρθουμε εδώ, κάτι τέτοιο. Ναι, το δαιμόνι αυτό, βλέπετε, η αναβολή, η δικαιολογία, η πρόφαση. Δεν λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ δεν πιστεύω. Το πιστεύω, αλλά μια άλλη φορά θα πάω να εξομολογηθώ. Τώρα, ξέρω εγώ, έχω δουλειές. Πόσους τέτοιους έχουμε εδώ τώρα, με την αναβολή. Και είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου που το εφαρμόζει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια. Και έχει φάει κόσμο και κόσμο. Γιατί το να σου κλέψει το σήμερα που είναι δικό μας είναι. Μας κλέβει το σήμερα που είναι δικό μας και μας υπόσχεται το αύριο που δεν μας ανήκει. Δεν είναι δικό μας αύριο. Έχετε καμιά απόδειξη ότι θα είστε και αύριο? Καμιά βεβαίωση? Εγώ δεν έχω. Εσείς έχετε? Δεν έχω. Άρα δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα αυτού νου. Σήμερα λέει, σας φώτισε ο Χριστός. Σήμερα να ψάξετε. Σήμερα να μετανοήσετε. Σήμερα να αλλάξει τρόπο ζωής, όχι αύριο. Εδώ έχουμε και ανεξομόλογους εδώ. Έχουμε. Δυστυχώς έχουμε.